Αισθάνεσαι περήφανος που είσαι Έλληνας? Ναι. Γιατί? Επειδή είναι η πατρίδα μου. Είναι η πατρίδα μου, μ' αρέσει. Και οι Έλληνες σας θεωρούν Αλβανούς εδώ πέρα? Ναι. Και οι Αλβανοί Αλβανούς μας θεωρούν. Όμως εμείς Έλληνες είμαστε. Έλληνες αισθανόμαστε. Θα προσπαθήσω να κάτσω εδώ στον τόπο μου, να ζήσω εδώ, να πολεμήσω. Δηλαδή με άλλη έννοια για τον τόπο μου. Αλλά αν οι συνθήκες είναι δύσκολες, μπορεί αυτό να με οδηγήσει και στο να αφήσω την Δρόπολη μου, το χωριό μου και να ξενιτευτώ. Πολλές φορές έρχονται διάφορα από μόνο από την Ελλάδα και μας βλέπουν μιλάμε ελληνικά και λένε πώς γίνεται αυτά τα παιδιά να ξέρουν ελληνικά και απλά δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι είμαστε κι εμείς Έλληνες, δυστυχώς. Και αυτοί είναι Έλληνες. Και αντί να χαρούνε, σας κρίνουνε. Ναι, νομίζουν ότι είμαστε Αλβανοί. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Σας άρεσε εδώ? Για μένα ήταν εμπειρία ζωής. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει τόσο ωραίος κόσμος, ελληνικός, πέρα από τα σύνορα. Και τελικά διαπιστώνω ότι η γραμμή των σύνορων για μένα έχει φύγει πλέον. Έχει μετατοπιστεί, δεν ξέρω. Δεν λέγονται τα βάσανα του Αντώνη, βρε Παύλο, ούτε της Πολυμίας, ούτε του Μινά Απάρα, ούτε του μπαμπά του Αντώνη. Ποιος? Το μπαμπά του Αντώνη δεν τον έχει αναγνωρίσει κανένας. Πέθανε από το ξύλο σαν Έλληνας στη συλλαγή του Αργυροκάστρου. Κανένας δεν το ξέρει, δεν λένε τίποτα για συμπαράσταση. Το μνήμα είναι. Και για να συνεχιστεί ο αγώνας. Τα οστά δεν τα έχει βρει ο Αντώνης, τα έχουν εξαφανίσει οι Αλβανοί. Και λοιπόν τι ζητάτε από την Ελλάδα, τι απαντήσατε? Εγώ ζητάω μια κάρτα να κυκλοφορά ο Σαββασίλης ο Κάστρο. Μια κάρτα, να μην πληρώνω σε... Τα αστικά, λεωφορεία. Δηλαδή για περηφάνεια το θέλει αυτό, για αξιοπρέπεια το θέλει. Ότι να, εμάς τους αγωνιστές, η Ελλάδα μας έχει σε άλλη κατηγορία. Πολλά γυρεύω, εγώ έτσι λέω. Έτοιμοι είμαστε, γιατί ποιος θέλει να ζήσει μειονότητα σε ξένη χώρα? Γιατί να είναι αυτή η αδικία για τους δωριοϋπηρώτες? Γιατί ένα κομμάτι ελληνικό το ξεχνάνε οι σημερινοί Έλληνες? Τόσο αίμα έχει δικαίει εκεί πέρα. Υποφέρει η Ελλάδα σήμερα γιατί μια από τις αμαρτίες που κάνει η πολιτική αρχηγή της Ελλάδας είναι αυτή, ότι αρνήθηκανε το αίμα αυτών που αγωνίστηκανε για τη Βόρειο Ήπειρο. Το αν αρνηθείς το αίμα και να πατάς το αίμα, θα πληρώσει το έθνος. Πληρώνει το έθνος. Μια από τις αμαρτίες που πληρώνει είναι και αυτή. Δεν είναι λίγα τα θύματα. Δεν είναι ο Αντώνης ο πατέρας του και η γυναίκα του και η μάνα του. Είναι και 8.000 Ελλαδίτες, Ελληνόπουλα, που άφησαν τα κοκαλά τους, τα οποία οστά τώρα είναι σκορπισμένα, από την Κλεισούρα και μέχρι την Κακαβιά και μέχρι τη Χιμάρα, στα χωράφια σκορπισμένα. Πρωτοφανές. Δεν υπάρχει με λίγη αυτή σταθερή άνθρωπα. Τούτοι οι παλιοί ήταν που κράτησαν εμάς τους νέους στη φυλακή. Όταν πήγαμε εμείς οι νέοι, το 55 που μπήκε ο Αντώνης στη φυλακή, εγώ γεννήθηκα το 55. Δηλαδή ήταν οι βετεράνοι δηλαδή της φυλακής που συνέχισαμε εμείς το δρόμο της τιμιότητας, έγιναμε όσο μπορούσαμε σαν αυτούνους. Ναι. Και έτσι συνεχούσε η παράδοση. Ενώ αν τούτοι ξεφτιλιζότανε και γέροντανε πράκτορες και γονάτιζαν στη φυλακή για να περούσαν καλά τη φυλακή, θα ήταν όλοι οι βορειοϋπηρώτες Αλβανοί. Όπως είχε δηλώσει ο Χότζας, ότι αν κυβερνήσω 60 χρόνια δεν θα υπάρχει Έλληνα στην Αλβανία. Θα τους κάνω όλους τους Αλβανούς. Εκεί αποσκοπούσε με την πίεση τη μεγάλη, με το ξύλο θα τους γονατίσω. Αλλά τούτοι είναι οι ήρωες, είναι οι αφανοί ήρωες να πούμε. Και συνέχισε ο Ελληνισμός στη Βόρειο Ήπειρο. Γιατί αν δεν ήταν τούτοι δεν θα υπήρχε. Είπα στο δικαστήριο το... Είναι μεγαλύτερο δικαστήριο. Στο πρώτο να γίνει απόφαση. Πρώτο να βγάλουν την απόφαση. Ναι. Δήλωσα ότι είμαι Έλληνας, γεννήθηκα Έλληνας και θα πεθάνω Έλληνας. Ακριβώς το οποίο τους τρέλανε. Η κατηγορία ποια ήταν? Δραπέτευσε στην Ελλάδα, ήτανε. Ναι, ήθελα να δραπέτευσω στην Ελλάδα. Στη μητέρα πατρίδα που τη λέμε εμείς.
Μαζί με παρέα. Ναι, μαζί με παρέα. Ναι. Ήταν με άλλους τρεις, αλλά ένας τους πρόδωσε ο ένας. Ένας μας πρόδωσε. Και οι τρεις. Έλληνας. Βέβαια, χωριάνος. Από το χωριό. Έλληνες ήταν οι τέσσερις. Η ηλικία μας. Ο ένας τους πρόδωσε, οι τρεις μπήκαν φυλακή. Έκαμε το μεγάλο λάθος ο Μιχάλης, σε εισαγωγικά, που δήλωσε ότι εγώ Έλληνας θα γεννήθηκα και Έλληνας θα πεθάνω. Και ποια ήταν έπειτα η πρόταση του εισαγγελέα όταν είπε σε. Τι πρόταση έκαμε για, για το δικαστήριο. Το δικαστήριο, εισθάνατο. Εισθάνατο. Και το δικαστήριο πήρε την απόφαση. Ναι, 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 εισθάνατο. Υπάρχει αυτό το. Ντοκουμέντο. Υπάρχουν. Υπάρχει. Το έχουμε και στο βιβλίο αυτό. Ναι. Είναι στο βιβλίο μέσα η απόφαση. Εσείς δε, όταν σας είπαν ότι είναι εισθάνατο, δεν φοβηθήκατε. Λογικό ήταν να φοβόμουν. Όχι, όχι, όχι. Δεν λειτουργούσε να φοβηθώ. Δεν είχε φόβητρο καθόλου, τίποτα. Του είπα να το πάρει πίσω, δεν το πήρε πίσω. Δεν σου έχει μείνει στο μυαλό. Ήταν πάνω σε 25 μέρες, χάρη ζωή. Μετά από 25 μέρες, ήσουν αλυσοδεμένος 25 μέρες. Δεμένος πόδια και χέρια. Ναι, ναι, ναι. 25 μέρες, 30, ξέρω εγώ τώρα. Ναι, όσο έρχεται, όσο έρθει από... σε 30 μέρες ήρθε καταδικαστική απόφαση 25 χρόνια. 25. Από εισθάνατον έρθε 25. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο. Όχι, ήρθαν Έλληνες που αρνηθήκαν την εθνικότητά τους. Όχι, όχι. Υπήρχαν, ναι. Υπήρχαν. Σε κακή κατάσταση, πολλοί αρνιούνται την πατρίδα τους και τη... Και την καταγωγή της. Για την καταγωγή της. Είναι ποτοβούρδουλο, όχι θεληματικά. Ποτοφόβο να πω. Μπορεί και χωρίς φόβο. Για να πολύ, περάσουν καλύτερα. Πολλοί και είχαν, όχι. Για να περάσουν και έχουν αναστηθεί σαν Αλβανοί. Ναι, έχουν αισθανθεί. Πώς αισθάνεστε από την Ελλάδα. Δικαιωμένος ή αδικημένος. Ειλικρινά πείτε μας. Τι να είμαι, δικαιωμένος γιατί. Δικαιωμένος γιατί. Για τους αγώνες που έκανες υπέρ της πατρίδας. Αυτοί τους αγώνες έκανα από τη συνείδησή μου. Βέβαια, συνειδητά, αλλά τους αναγνώρισαν εδώ. Τους αναγνώρισαν τους αγώνες εδώ. Τι να σου πω, ήρθε, φώναξε κανένας αντιπρόσωπος της Ελλάδας, όχι. Όχι. Αφού και σήμερα πηγαίνω ανάβω κυρί. Τι κάνετε? Ανάβω κυρί. Πήγαινε στην εκκλησία. Εκκλησία κάθε πρωί. Κάθε πρωί. Οθωμανοί. Με την τρέλα τι του με... Χριστό και Παναγία εσύ. Από τον Αντώνη, τώρα μα... είμαστε τον Μιχάλη τον Σκέτο. Αυτόν αγαπάω. Εδώ σε κάτω Πατήσια. Αυτόν έχω αγαπήσει στη ζωή, όσοι όλη τη ζωή. Κοιτά, το είχα πρόβλημα, το έχω και σήμερα. Χριστέ και Παναγία, το έχω σήμερα. Το έθνος. Ναι, κάτι προσφορά στο έθνος, ναι. Μάλιστα. Και αυτό. Όταν μας το δώσανε, τη στιγμή που μας δώσουν το μετάλλιο. Ότι ήρθανε κάποια στιγμή πριν να έρθουμε εδώ, ήρθαν μερικοί τουρίστες Έλληνες εκεί πέρα και πήγαινα μόνο να καθίσω κοντά. Δεν φοβούμαι να τους μιλήσω γιατί η ασφάλεια θα με παρακολουθούσε προπαντός εμένα. Μόνο για να τους δω να είμαι κοντά, να ακούσω. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα. Τώρα δεν έχω αυτή την εικόνα πια. Τι εικόνα έχετε. Χριστέ. Τι εικόνα έχετε. Καλύτερα να μην στο πω, δεν κάνει να στο πω. Όταν εμένα μου γράφουν εκεί πέρα και μου λένε ότι μάθε ελληνικά καλύτερα και μετά πες την γνώμη σου. Δηλαδή, να τους πω, εγώ ελληνικά μπορώ να μην ξέρω, αλλά το χρέος μου, το καθήκον, το έκανα στο ακέραιο. Σε συνθήκες που εσύ δεν θα το έκανες. Ναι, δεν μπορείς. Θα έλεγα, δεν αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνεις. Ναι, ναι. Ας προσπαθήσουν να τους μαζέψουν τους νέους για να τους μιλήσει κάποιος, δηλαδή που θα συμπληρώνουν όλοι. Αυτό λέγαμε και πριν. Αν τους ενημερώσουν... Και ας μην ενημερώσουν. Δεν κάθεται, ναι, με τα χέρια. Θα σηκώσουν την Ελλάδα πάνω στα χέρια. Άμα ενημερωθούν, ναι. Θα κρατούν και... Μα μετανιώσω γι' αυτό. Γιατί επειδή η κυβέρνηση ή το κράτος δεν ενδιαφέρεται και πρέπει να... η Ελλάδα είναι άλλο η Ελλάδα και άλλο ο κόσμος που είναι. Τι είναι η Ελλάδα για εσάς. Το πάνω. Απλώς ότι πια, τι σου έχει μείνει στο μυαλό, ποιο είναι η καλύτερη στιγμή να πούμε, τη ζωή σου ή η μεγαλύτερη πίκρα. Και μου λέει η Χρυσαυγή, αυτό που δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ, η κόρη της ήταν 8 χρονών,
Η μαμά ήταν φυλακή σε ένα στρατόπεδο στην Κρούια. Δεν ξέρω πού ήταν οι γυναίκες. Μιλάμε τώρα το 46. Όσο τη σκότωσαν τον άντρα, 47, όσο τη σκότωσαν τον άντρα, πήρε τα δύο τα παιδιά, αυτή να φύγει στην Ελλάδα. Ζούσε στη Σοπική. Κοντά ήταν τα σύνορα. Αλλά ήταν προδομένοι και του πιάσαν στα σύνορα. Και αυτή την πήγαν φυλακή, 27 χρονών κοπέλα, τον άντρα σκοτωμένο και δύο παιδιά. Ο Θεόφιλος 4 χρονών, 5, 3 χρονών. Και η Χρυσαυγή ήταν 7-8 χρονών. Και τα παιδιά τα πήραν και τα παιδιά στη φυλακή, τόσο μικρά. Γιατί τους πιάσαν στο σύνορο. Γιαγιά, σε παίρνει τηλεόραση. Βγάλε λίγο το χέρι από εκεί. Κάτσε, μάμα, δεν πω. Μπορείς ντρέπεται. Όχι, δεν το βάζει όπως νιώθει. Έχει άνοια εδώ και 6-7 χρόνια. Το βάζει όπως νιώθει καλύτερα. Είναι η Βόρειος Ήπειρος η γιαγιά αυτή, ο Βόρειος Ήπειρος, αυτή είναι η Βόρειος Ήπειρος, ναι. Ζωντανή. Πραγματικά είναι ζωντανή η Βόρειος Ήπειρος. Αυτή είναι η Βόρειος Ήπειρος. Η μάνα όλο το πονεμένο είναι αυτή. Δηλαδή οι κομμουνιστές δεν τη θεωρούν μάνα, τη θεωρούν εχθρό του λαού. Ακόμα σήμερα. Η γιαγιά μου συνελήφθη διότι το 1950, το 46 έχω σκοτώσει τον παππού μου. Το 1950 αποφασίζουν να δραπετεύσουν στην Ελλάδα η γιαγιά μου, η αδερφή της, η μάνα της, τα δύο παιδιά, η μητέρα μου και ο θείος μου, μία φίλη της η Χαρίκλια, η Γερμανού, και η κουνιάδα της Χαρίκλιας. Και κάποια τους είδε στον δρόμο που φεύγανε το πρωί για να περάσουν τη νύχτα από το ποτάμι που ήταν, ξέραν το δρόμο. Και εκεί είχαν βγάλει 200 φαντάρους. Και οι Αγίους 40 είχαν φέρει, είχαν κλείσει τα σύνορα και την ώρα πάνε να περάσουν αρχίζουν τους πυροβολισμούς και η Λύκα είχε ένα τραύμα από σφαίρα στον αριστερό ώμο. Τι φροντίζει πολύ, τι φροντίζει η Ελλάδα. Ο Σαμαράς, ο Στουρνάρας και ο Βενιζέλος. Τι κάνανε? Τη κόψαν τη σύνταξη. Δεν είχαν ζήσει. Δεν την ανανεώσαν. Έπαιρνε 300 ευρώ σύνταξη, αγροτική σύνταξη και τη την κόψανε. Για ποιο λόγο? Για να σωθεί η χρεοκοπημένη Ελλάδα. Η γιαγιά μου έχει σώσει την τιμή της Ελλάδος 90 χρόνια, 100 χρόνια. Και στα 100 της την έσωσε την Ελλάδα. Χαρίζοντας τη σύνταξη που της έδινε, 300 ευρώ. Ακριβώς αυτό είναι. Η Βόρειος Ήπειρος όπως εσύ. Όπως εσύ ονόμασες και πράγμα ότι είναι η μαμά Πολυμία Βόρειος Ήπειρος, της είπαν της μαμάς Πολυμίας. Εκεί κάτω στα υπόγεια του ΙΠΕΞ έλα να σου δώσουμε ένα βραβείο για την προσφορά στο ελληνικό έθνος. Για τεσένα, για τον άντρα σου. Για μένα είναι η φωτογραφία. Και έτσι η Βόρειος Ήπειρος εκείνη τη μέρα στα υπόγεια του Υπουργείου Εξωτερικών, στα κρυφά, δίχως να πάρουν χαμπάρι οι δημοσιογράφοι, λες και γίνονταν εκεί κανένα σύμφωνο, δεν ξέρω τι συμφωνία γινότανε, πήρε το μετάλλιο για τον εαυτό της, για τον άντρα της και για το γιο της. Ο άντρας της εκτελεσμένος, όπως είπαμε, το 46. Ο γιος της καταδικασμένος στο ΣΠΑΤΣ, είχα και εγώ την τύχη να είμαι μαζί του στο ΣΠΑΤΣ και η ίδια η Πολύμνια φυλακή πολιτικός κρατούμενος. Της έδωσαν το μετάλλιο στα κρυφά. Και μου είπαν εμένα προσωπικά, η γραμματέας, η προσωπική γραμματέας του Υφυπουργού Εξωτερικών, κυρίου Κασίμη, αν τυχόν και το δημοσιεύσετε και έρθουν δημοσιογράφοι τη στιγμή που θα παίρνετε τα μετάλλια, όλη η διαδικασία θα ακυρωθεί και δεν θα τα πάρετε τα μετάλλια.